Λύση στο αγκάθι του ιδιοκτησιακού ακινήτου, όπου θα αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Χανίων, ώστε να ξεμπλοκάρει και το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, αναζητά το Υπουργείο, με τον Κώστα Τσιάρα να διαβεβαιώνει από το Ηράκλειο ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι τα έργα θα μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Προτεραιότητα και του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης είναι να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό και η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου. Είμαστε σε ένα χρονικό σημείο που προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, προκειμένου το έργο να πάρει και αυτό το δρόμο της δικής του ολοκλήρωσης. Είναι δεδομένο ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή μέσα φυσικά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες του νέου δικαστικού μεγάρου του Ηρακλείου. Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος επανέλαβε ότι η λύση αποτελεί ο διαχωρισμός του έργου του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου με αυτό του νέου δικαστικού μεγάρου Χανίων. Σε αντίθετη περίπτωση, διαβλέπει νέες καθυστερήσεις. Οι διαβεβαιώσεις που έχουμε είναι ότι υπάρχει οικόπεδο στα Χανιά, το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο έργο και να δημιουργηθεί ενδιαφέρον. Έχουμε μία απαλωτριωμένη έκταση, που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο αποζημίωσε τους ιδιοκτήτες του προκειμένου να αποκτηθεί και να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο και περιμένουμε επί 20 χρόνια. Τώρα όμως βρισκόμαστε ήδη σε περίοδο καθυστέρησης. Είναι ένα απολύτως όριμο έργο, πρέπει να εκτελεστεί. Πρέπει να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα έργα. Οτιδήποτε άλλο ακούμε σε συνδυασμό με άλλα δικαστικά μέγαρα είναι εκτός πραγματικότητας και δεν θα οδηγήσει στην επίσπευση του έργου. Θα έχουμε νέες καθυστερήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου. Από την αρχή είναι παράλογο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση του δικαστικού μεγάρου του Ηρακλείου, του νέου, με άλλα δικαστικά μέγαρα άλλων περιφερειών. Γιατί το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου είναι έτοιμο, υπάρχουν όλες οι μελέτες για να ξεκινήσει να γίνει ο διαγωνισμός κανονικά. Το αν πρόκειται να κερδίσουμε μερικά χρήματα, επειδή θα είναι μεγαλύτερο αντικειμένο εν τέλει η εργολαβία με τον ανάδοχο, δεν είναι λόγος ώστε να μην μπορούν να γίνονται δίκες στο Ηράκλειο εξαιτίας ελλείψεως αίθουσών. Οι εξαγγελίες, οι επίσημες είναι ότι προχωράνε, εμείς δεν βλέπουμε φως. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί τα εγγένεια του νέου κτηρίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου σε μισθωμένο κτηρίο επί της Λεωφόρου Κνωσού. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ανώτατων και ανώτερων δικαστών, δικηγόρων και εκπροσώπων της πολιτείας. Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα για το Ηράκλειο. Μεταφέρεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο σε ένα χώρο αξιοπρεπή, επαρκή για την λειτουργία του. Συντελούμε το μεγαλύτερο κτηριολογικό πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει ποτέ στη δικαιοσύνη. Με την κατασκευή πολλών νέων δικαστικών μεγάρων, με την αναβάθμιση, ανασυγκρότηση και ανακαίνιση πολλών υφισταμένων κτηρίων. Στα τεράστια προβλήματα της έλλειψης προσωπικού, τα οποία είναι εντονότερα στον ομό Λασιθίου, αναφέρθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Μιχάλης Μαυρογέννης. Στην Κρήτη το πρόβλημα είναι εντονότατο στις υπηρεσίες του Λασιθίου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου λειτουργεί με 2 άτομα σε σύνολο 9 οργανικών. Η ίδια κατάσταση είναι στο Πρωτοδικείο, στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου. Τα κενά στην Κρήτη σε σχέση με τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις ξεπερνούν το 30% των θέσεων.